Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει σήμερα προς κύρωση 3 πρωτόκολλα συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού που υπογράφηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ με το Καζακστάν, την Πορτογαλία από 24 Σεπτέμβρη και 13 Μάρτη του 2018 αντίστοιχα και με Αίγυπτο και Κύπρο στον τουρισμό κρουαζέρας της 21 Νοεμβρίου του 2017. Το σημειώνουμε για να μην εδικήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο που υλοποίησε και αυτό στη στρατηγική της αστικής τάξης και συνεχίζεται βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία. Η συμφωνία για τον τουρισμό κρουαζέρας με Αίγυπτο και Κύπρο εντάσσεται στην ενιαία στρατηγική της αστικής τάξης, στις συμμαχίες που επιλέγει για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Σε μια περιοχή που πυκνώνουν οι εντάσεις, που οξύνονται οι αντιθέσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών με αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου. Επιλογές που εντάσσονται στους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορες συνεργασίες τριμερείς, τετραμερείς και άλλες. Εκφράζει τις αντιθέσεις και τους αντισόπιτους ανταγωνισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και την επιδίωξη να καταστήσει την Ελλάδα μεταφορικό, διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο στην περιοχή, επιδίωξη που αντικειμενικά έρχεται σε αντιπαράθεση με τους σχεδιασμούς κυρίως της αστικής τάξης της Τουρκίας. Ξεχωριστό τμήμα αυτών των σχεδιασμών είναι η ανάπτυξη της κρουαζέρας στην Ανατολική Μεσόγειο με κέντρο τα ελληνικά λιμάνια, σχεδιασμοί που έχουν αποτυπωθεί και σε μελέτες του ΣΕΤΕ. Από την ανάπτυξη της κρουαζέρας στην Ανατολική Μεσόγειο θα υποφεληθούν συγκεκριμένοι διεθνείς μονοπωλιακοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται διεθνώς στην κρουαζέρα μαζί με μεγάλους ομίλους του τουρισμού εγχώριους και διεθνείς. Αυτή η στρατηγική είναι ενιαία και υλοποιείται από τα αστικά κόμματα και τις κυβερνήσεις τους. Κύριοι, το ΚΚΕ δεν είναι αντίθετο με τις διακρατικές συμφωνίες. Οι συμφωνίες όμως που κάνει το αστικό κράτος δεν αφορούν τους λαούς και τις ανάγκες τους. Έρχονται να υπηρετήσουν τις ανάγκες των αστικών τάξεων, των συμβαλόμενων χωρών για διεύρυνση του πεδίου δράσης τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως και στον τουρισμό, προωθώντας τα επιχειρηματικά και γεωστρατηγικά συμφέροντά τους. Από τις διακρατικές συμφωνίες, οι εργαζόμενοι δεν προσδοκούν βελτίωση των ορών ζωής τους. Αντίθετα, στα πλαίσια των όλο και μεγαλύτερων αντιθέσεων και ανταγωνισμών, δέχονται όλο και μεγαλύτερη επίθεση με επιδείνωση των όρων αναπαραγωγής της εργατικής τους δύναμης. Αυτές οι συμφωνίες αφορούν καθαρά επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Αξιοποιούν το φιλικό, επενδυτικό, νομοθετικό πλαίσιο, τα κάθε λογής προνόμια και κίνητρα, την φτηνή εργατική δύναμη για την βέλτιστη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων. Για τα συμφέροντά τους θυσιάζεται και η υγεία του λαού. Είναι χαρακτηριστική η προσαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων στις ανάγκες τους και οι συνέπειες για το λαό με εξάπλωση της πανδημίας, των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων, των νεκρών. Αλήθεια, τι έχουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι του Καζακστάν, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας από τις επενδύσεις στις αντίστοιχες χώρες? Μήπως θα εξασφαλιστεί και για τις λαϊκές οικογένειες το δικαίωμα στις διακοπές και στην ξεκούραση? Μήπως θα εξασφαλιστεί δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα? Στον καπιταλισμό, στο σύστημα της ελευθερίας της αγοράς, της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, στις υποδομές αναψυχής και των διακοπών, ο τουρισμός γίνεται πανάκριβο εμπόρευμα, απλησίαστο για την πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων, αφού αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τις βασικές του ανάγκες. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις του τουρισμού στη χώρα μας αλλά και σε όλες τις κατεργασίες χώρες έχουν μετατραπεί σε υπηρετικό προσωπικό με ελάχιστες απολαβές και δικαιώματα. Βιώνουν το βάρβαρο πρόσωπο του εκμεταλλευτικού συστήματος, τη σκληρή εκμετάλλευση. Η νέα κρίση που επιταχύνθηκε και έπληξε κυρίως τον τουρισμό φορτώθηκε στους εργαζόμενους σε αυτόν με ισοπαίδωση της ζωής τους. Φορτώθηκε στους μικρούς, ακόμη και προχθές η τροπολογία εξαιρούσε όλες τις επιχειρήσεις που είναι κάτω από 50, που έχουν κάτω από 50 εργαζόμενους, εξαιρούσε τουριστικά γραφεία, εξαιρούσε τους μικρούς συνολικά.
Οι επιχειρηματικοί όμιλοι με τα μέτρα των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, με τα διάφορα προγράμματα όπως το ΣΟΥΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξειδίκευση στη χώρα μας με την αναστολή και το πρόγραμμα συνεργασία, βγαίνουν σχεδόν αλόβητοι αφού υλοποιούνται πάγιες αξιώσεις τους για πλήρη ευελιξία στον χρόνο, στον τόπο και στον τρόπο εργασίας και απαλλάσσονται ακόμη και από το αυτονόητο την καταβολή των μισθών των εργαζομένων. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η αποδοχή από την κυβέρνηση των αξιώσεων των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό, η ασίδωτη δράση, η απανθρωπιά που φτάνει μέχρι την απέτηση των εργοδοτών να βγάλουν από το ATM το επίδομα ειδικού σκοπού και να το τσεπώσει, έχει δημιουργήσει συνθήκες εξάπλωσης της φτώχειας και της εξαθλίωσης στην πλειοψηφία των εργαζομένων και ιδιαίτερα στον επιστημισμό τουρισμό, στον πολιτισμό. Τα μέτρα αυτά των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου είναι μόνιμα και συνεχίζεται ο πόλεμος ενάντια στους εργαζόμενους από τους επιχειρηματικούς ομίλους, την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που τους υπηρετούν. Ήδη η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο που ανατρέπει πλήρως τον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας μετά από 100 χρόνια που νομοθετήθηκε στη χώρα μας και προτίθεται να νομοποιήσει την εργασιακή γαλέρα που επιβάλλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Με 10 ώρες δουλειά, βέβαια στον τουρισμό έχουμε και 16 ώρες δουλειά, απλήρωτες υπερορίες και όλα αυτά συνοδεύονται με περιορισμό ως κατάργηση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, ποινικοποιώντας την διεκδίκηση, τη συνδικαλιστική δράση, μετατρέποντάς την σε ιδιώνυμο αδίκημα. Η απάντηση βέβαια θα δοθεί και θα είναι μαζική, αποφασιστική από τους εργαζόμενους και το λαό. Ήδη πολλές οργανώσεις εργαζομένων αποφασίζουν το συντονισμό της δράσης τους με απεργία 26 Νοεμβρίου. Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες αυτούς και θα είναι στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξής τους. Οι εργαζόμενοι, οι λαοί, σε όλες τις χώρες που δέχονται τον πόλεμο της γρατορίας του κεφαλαίου, ένα δρόμο έχουν να απαλλαγούν από αυτούς, ώστε να μπορέσουν με την εργατική εξουσία, τη δυναμική της επιστημονικά σχεδιασμένης ανάπτυξης, να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες, να προχωρήσουν οι αμοιβαίες και εποφελείς διακρατικές συμφωνίες σε όλους τους τομείς, με κύριο κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Παρά τα λάθη και τις αδυναμίες του υπαρκτού σοσιαλισμού, οι λαοί στις χώρες αυτές έζησαν αυτή την περίοδο με μεγάλα επιτεύγματα σε κάθε πτυχή της ζωής, όπως και στο δικαίωμα όλων στις διακοπές, το καθολικό δικαίωμα. Αποτέλεσμα αυτών των επιτευγμάτων, της επίδρασης που ασκούσαν στην εργατική τάξη των καπιταλιστικών χωρών, ήταν η ανάπτυξη της ταξικής πάλης και η παραχώρηση δικαιωμάτων από την αστική τάξη. Ακόμα και ο κοινωνικός τουρισμός, τα εκδρομικά προγράμματα που αξιοποιούνταν από μερίδα εργαζομένων έχουν ουσιαστικά καταργηθεί. Μήπως ετοιμάζεστε, κύριε Υπουργέ, να τους στείλετε κρουαζέρα? Όλα αυτά που υποχρεώθηκαν κάτω από άλλον συσχετισμό να παραχωρήσουν αξιοποιώντας τις ανατροπές στην υποχώρηση του εργατικού κινήματος, σήμερα τα παίρνουν πίσω και οδηγούν την πλειοψηφία των εργαζομένων σε εργασιακό μεσαίωνα. Αυτή η πολιτική πρέπει να ανατραπεί και ο μόνος δρόμος είναι ο συντονισμός της δράσης όλων αυτών που είναι απέναντι από αυτή την πολιτική, που αυτή η πολιτική τους οδηγεί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Το ΚΚΕ μετά από όλα αυτά τοποθετείται αρνητικά στην κύρωση των εν λόγω συμφωνιών.